περιστατικό. Είναι αυτό εδώ το περιστατικό. Είναι ένας άντρας ο οποίος είναι 58 χρονών, πλήρη κολποκυλιακός αποκλεισμός. Το 1994 γίνεται μια εφύτευση διπλοεστιακού βηματοδότη λόγω του πλήρους. Το 1997 λόγω της λειτουργίας του δεξιού καλωδίου καινούργια εφύτευση στη δεξιά κοιλία. Το 2011 γίνεται αντικατάσταση γεννήτρας και εφύτευση νέου κολπικού ηλεκτροδίου λόγω της λειτουργίας. Και το 2018 κάνει ένα οξύ πνευμονικό είδημα. Νοσηλεύεται σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, διαπιστώνεται καρδιακή ανεπάρκεια, κλάσμα εξόδους 25%. Στεφανιογραφία ήταν σχεδόν φυσιολογική, αθερωματικά στεφανία αγγεία, οπότε μπήκε η διάγνωση πιθανής μυοκαρδιοπάθειας από τη χρόνια βηματοδότηση της δεξιάς κοιλίας. Οπότε πάρθηκε η απόφαση στο εκείνο νοσοκομείο ότι πρέπει να αναβαθμιστεί, να μπει ένας αφικυλιακός απεινιδωτής. Αλλά πώς θα μπει ο αφικυλιακός απεινιδωτής? Στα καλώδια και τα τέσσερα καλώδια ήταν από την αριστερή μεριά, και να βάλουμε άλλα τρία, ίσον 7, ήδη υπερβαίνουμε το 4, το οποίο συμβατικά λέμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε πάνω από 4 στην καρδιά. Οπότε αποφασίσαμε να αφαιρεθούν τα τέσσερα καλώδια. Το Νοέμβριο του 2018 έρχεται στο Ιπποκράτειο, ήταν βήματο εξαρτώμενος ασθενής πλήρους κολποκυλιακός αποκλεισμός, γίνει τοποθέτηση επικαρδιακού βηματοδότη και ατελείς αφαίρεση των ηλεκτροδίων, τα τέσσερα αφαιρέθηκαν τα τρία. Επειδή δεν υπήρχε λίμωξη, δεν υπήρχε θήκης, αρνητικές καλλιέργειες, δεν υπήρχε καμία λίμωξη, αποφασίσαμε να αφήσουμε το ένα καλώδιο μέσα και να μπορέσει να βάλει τον αφικυλιακό απεινιδωτή από δεξιά. Όμως τον Δεκέμβριο του 2018 κάνει παρεταμένη νοσηλεία, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αιμοκαλλιέργειες αρνητικές, ΕΡΠΕ όλα αρνητικά, αλλά παίρνεται απόφαση από τους λοιμοξιολόγους ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί το καλώδιο. Εδώ είναι η πρώτη ακτινογραφία που φαίνονται τα τέσσερα ηλεκτρόδια, τα δύο κολπικά, τα δύο κοιλιακά, ηλεκτρόδια φας προφίλ. Αυτό το οποίο θα δούμε από την αρχή, γιατί από την αρχή είχε μπει ουσιαστικά η σκέψη ότι δεν θα αφαιρεθούν όλα τα ηλεκτρόδια, είναι αυτό εδώ το ηλεκτρόδιο, το οποίο στην πρώτη προσπάθεια όταν πήγαν να βάλουν το δεύτερο δεξί ηλεκτρόδιο έγινε, φαίνεται, κάποια προσπάθεια αφαίρεσης του ηλεκτροδίου, το οποίο δεν έγινε αλλά παραβιάστηκε. Δηλαδή το βλέπετε αυτό εδώ, είναι ένα παραβιασμένο ηλεκτρόδιο της δεξιάς κοιλίας, που αυτό ουσιαστικά μας βάζει στη δύσκολη θέση να μην μπορούμε να παρασκευάσουμε το ηλεκτρόδιο, επομένως και να μην μπορέσουμε να το βγάλουμε. Όταν λοιπόν έγινε η αφαίρεση του ηλεκτροδίου, το ηλεκτρόδιο το δεύτερο δεν φαίνεται πολύ καλά σε αυτή την ακτινογραφία, αλλά στην πλάγια φαίνεται ότι το τύπ του ηλεκτροδίου αυτό παρασύρθηκε με την ίνωση που υπήρχε από το παλιό ηλεκτρόδιο και έμεινε πάνω στην άνω κοιλή φλέβα. Ουσιαστικά δηλαδή καλώδιο μέσα στη δεξιά κοιλία δεν υπήρχε, αλλά υπήρχε στην άνω κοιλή φλέβα το τύπ του ηλεκτροδίου της δεξιάς κοιλίας. Εάν το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, ουσιαστικά η διαδρομή η οποία κάνει το ηλεκτρόδιο είναι το παραβιασμένο στην αριστερή υποκλίδιο, κάνει αυτή την κούρμπα και το τύπ του ηλεκτροδίου έρχεται πάνω στην άνω κοιλή φλέβα, και στην πλάγια ακτινογραφία ουσιαστικά το ηλεκτρόδιο κάνει μέσα στην καρδιά αυτή εδώ τη διαδρομή. Και έχει σημασία αυτή η διαδρομή, γιατί τη δεύτερη φορά που ήρθε προσπαθήσαμε ελάχιστον να το βγάλουμε και η προσπάθειά μου ήταν να πάω να το βγάλω από εδώ, αλλά δεν μπόρεσα να το βγάλω, και η δεύτερη προσπάθεια ήταν από εδώ, που επειδή αυτό ήταν μεγάλο το εύρος, το λάσο δεν περνούσε. Επομένως, παίζει το βίντεο? Όχι. Ναι. Και είπα ότι θα είμαι πιο γρήγορος. Δεν παίζει το βίντεο? Ε? Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, η όλη ιστορία ήταν αυτό το βίντεο, γιατί ήταν αδύνατη η προσπάθεια να πιάσουμε. Θέλετε, έχουμε χρόνο, πόσο είναι? Είναι 3 λεπτά. Θέλετε να το παίξετε λίγο από εδώ το βίντεο? Η όλη προσπάθεια ήταν ότι έχει 2 βίντεο μέσα εδώ.
βίντεο 1, βίντεο 2. Γιατί προσπάθησα να το πιάσω με το λάσο από εδώ και ήταν αδύνατο. Δεν ήξερα το λόγο γιατί δεν μπορούσε το λάσο να πάει στο τύπ του ηλεκτροδίου, ενώ φαινόταν στην ακτινογραφία, ότι θα μπορούσες να το πιάσεις από εκείνο το σημείο. Οπότε έγινε μια δεύτερη, τρίτη... Ορίστε. Ωραία. Επομένως έγινε μια, δυο, τρεις προσπάθειες για να το πιάσω, αλλά δεν μπορούσα. Οπότε σκέφτηκα το εξής. Να βάλω ένα καθετήρα του ablation. Το πρώτο παίξτε, όχι το δεύτερο, το πρώτο. Οπότε να βάλω ένα καθετήρα του ablation. Μήπως μπορέσω και το απαγκιστρώσω από εκείνο το σημείο. Υπάρχει ένα που λέει βίντεο 1. Και να το απαγκιστρώσω, να μπορέσω να το τραβήξω. Έγινε αυτή η προσπάθεια, αλλά δεν μπόρεσα πάλι να τα καταφέρω. Οπότε έκανα τη σκέψη, εάν βάλω το αμπλέσιο του καθετήρα, εκεί που κάνει αυτή την καμπύλη και το τραβήξω προς τα κάτω, μήπως μπορέσω να το απαγκιστρώσω. Εδώ ήταν η προσπάθεια με το λάσο, αλλά δεν μπορούσα. Εδώ αμπλέσιο καθετήρα, προσπάθησα, δεν μπόρεσα. Έβαλα λοιπόν το καθετήρα του αμπλέσιο ανάμεσα σε αυτή την καμπύλη που έκανε, αλλά κάθε φορά που το προχωρούσα προς τα κάτω, άνοιγε η καμπύλη του αμπλέσιου καθετήρα και μου το πετούσε πάνω. Επομένως, σκέφτηκα το εξής. Αν βάλω το αμπλέσιο του καθετήρα, εδώ κρατώ το ηλεκτρόδιο, είναι στην κούρμπα του καλωδίου, και βάλω το λάσο και πιάσω το tip του αμπλέσιου καθετήρα και τα ταραβήξω και τα δύο ταυτόχρονα προς τα κάτω, θα μπορέσω να απαγκιστρώσω μία από τις δύο άκρες, οπότε θα περάσω το καθετήρα του λάσο πιο εύκολα. Το έκανα αυτό λοιπόν και ας παίξουμε το βίντεο 2. Εδώ παίξω το κόμμα. Ωραία. Αυτή είναι μια ακτινογραφία η δεύτερη που έκανα, οπότε είπα να δω ότι, περίμενα να δω ότι το τύπ του ηλεκτροδίου θα ήταν εδώ, οπότε θα βάζα το λάσο σε αυτό το σημείο για να μπορέσω να το βγάλω. Παρ' όλα αυτά όμως δεν φαινόταν τίποτα. Πάμε ξανά τη δεύτερη μέρα και βλέπουμε το εξής, ότι το δεύτερο τύπ του ηλεκτροδίου, δεν ο πικαρδιακός, το δεύτερο το τύπ του ηλεκτροδίου ήταν μέσα στη δεξιά κοιλία. Δηλαδή η ροή του αίματος δεν το πήγε προς τα κάτω στην κάτω κυλιφλέβα για να μπορέσω να το πιάσω καλά εγώ. Το πήγε, θα το δείτε εδώ στο βίντεο, αν μπορείτε το δείτε, ότι παίζει μέσα στη δεξιά κοιλία. Οπότε τι να κάνουμε, πώς μπορέσουμε το αυτό. Είδα ότι εδώ έκανε μια κούρμπα. Τη βλέπετε την κούρμπα που κάνει το ηλεκτρόδιο. Οπότε αποφάσισα ότι το λάσο θα πάω να πιάσω την κούρμπα που έκανε το ηλεκτρόδιο, και έτσι και έγινε. Με το λάσο έπιασε αυτή την κούρμπα του ηλεκτροδίου και αυτό ουσιαστικά είναι το θέμα. Δηλαδή έκανε μια κούρμπα του ηλεκτρόδιου μέσα στο δεξιό κόλπο, ήταν αδύνατο να το πιάσω διαφορετικά, και με το λάσο έπιασε αυτή την κούρμπα και το έβγαλα προς τα έξω. Αυτές εδώ είναι οι εικόνες μετά, βέβαια, αφού βγήκε το ηλεκτρόδιο, και αυτό είναι το ηλεκτρόδιο. Έκανε αυτό, ήταν το τύπ του ηλεκτροδίου που ήταν στην ανωκυλή φλέβα. Αυτό ήταν στην αριστερή υποκλίδιο και η κούρμπα που έκανε μέσα στο δεξιό κόλπο. Και ευτυχώς το έπιασε από εδώ και βγήκε. Και αυτή είναι η τελική εικόνα. Ευχαριστώ. Ευρηματικότατη η προσπέλαση. Χωρίς αυτή δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί δεν υπάρχουν εδώ κατευθυντήριες οδηγίες. Και έτσι γλίτωσε τη στερνοτομή. Ναι, έτσι γλίτωσε τη στερνοτομή. Οπότε πολλές φορές και ένα σάμπλα της καθετήρας με στροφή γύρω-γύρω από το ηλεκτρόδιο μπορείς να το παγιδεύσεις και να το τραβήξεις. Από ό,τι παρατήρησα και εγώ στο τέλος, κύριε Μαούνη, ότι η δύναμη την οποία βάλαμε για να τραβήξουμε τον καθετήρα και την πρώτη και τη δεύτερη φορά ήταν πάρα πολύ μεγάλη, ανέλπιστα μεγάλη. Και πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα. Ο άμπλας καθετήρας δεν θα μπορούσε. Παλιότερα το έχουμε κάνει. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, ερώτηση από το ακροατήριο. Φαίνεται ότι ήταν τόσο πλήρης η παρουσίαση. Ευχαριστώ. Δεν έχει καμία απορία. Ευχαριστώ πολύ. Και να καλέσουμε τον τελευταίο.